Στη Ρώμη ήρθε το 400 μετά Χριστόν και γνώρισε τη διδασκαλία του Θεοδόρου Μοψουαιστίας, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, αλλά η διδασκαλία του ήταν στον αντίποδα της διδασκαλίας του Αυγουστίνου. Ο Αυγουστίνος τώρα να πούμε τι δίδασκε, ότι ένεκα των αποτελεσμάτων της πτώσεως του ανθρώπου στο προδορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος έχασε την ικανότητα να σωθεί αφ' αυτού, έπρεπε να σωθεί από κάποιον άλλο, σώθηκε βέβαια από τον Ιησού Χριστό. Αλλά η σωτηρία είναι μόνο έργο της Θείας Χάριτος, δίδασκε ο Αυγουστίνος. Ναι. Και εφόσον όμως δεν σώζονται όλοι, λέει, υπάρχει απόλυτος προορισμός. Δηλαδή άλλοι είναι προορισμένοι να σωθούν και άλλοι να καταδικαστούν. Έπρεπε να πει και της Θείας Χάριτος, ναι. Μόνο και μόνο της Θείας Χάριτος. Ότι αυτοί που καταδικάζονται φταίνε ίδιοι, βεβαίως φταίνε οπωσδήποτε. Πρέπει όμως, λέει, κανείς να έχει εμπιστοσύνη στην αγαθότητα και στην πανσοφία του Θεού. Αλλά το γιατί ενεργεί έτσι σε άλλους και αλλιώς σε άλλους, δηλαδή γιατί άλλοι σώζονται και άλλοι δεν σώζονται, δεν μπορούσε να το εξηγήσει και έλεγε ότι ανεξιχνίαστες είναι οι βουλές του Θεού. Αυτό είναι βέβαια λανθασμένο, διότι ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν, το αν κάποιοι δεν θέλουν να σωθούν δεν μπορεί να το επιβάλλει. Όχι. Έτσι. Αλλά ότι το συμπέρασμα του απόλυτου προορισμού είναι σαφέστατα λανθασμένο και διότι κάνει τον Θεό να είναι δημιουργός του κακού. Ναι, ή τουλάχιστον άδικος. Ναι, άδικος, γιατί άλλοι σώζονται, άλλοι δεν σώζονται. Ο Θεός είναι δίκαιος, δικαιότατος. Ναι, ναι. Τώρα στην Ανατολή υπήρχε η άλλη νοοτροπία ότι ο κύριος παράγοντας της σωτηρίας είναι η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη συνέργεια. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να το απορρίψει κανείς. Όχι, ο κύριος παράγοντας. Είναι, όχι ο κύριος. Ναι, συνεργεί και η ανθρώπινη, έτσι. Ναι, βοηθάει η ανθρώπινη. Ναι. Βοηθάει η χάρη. Αφού λέει όσοι τις θέλει ο πίσω μου, έλεγε. Πάει να πει και κάποιος δεν θέλει. Δεν είναι αναγκασμένοι να θέλουν όλοι. Πρέπει οπωσδήποτε να θελήσει και ο άνθρωπος. Νομίζω είναι από το Ευαγγέλιο. Απλά πράγματα αυτά από το Ευαγγέλιο να ξέρει κανείς. Ναι. Ο Χριστός είπε: Όποιος θέλει, ας έρθει. Τι σημαίνει όποιος θέλει, ότι μπορεί να μην θέλει. Βέβαια. Έχει το δικαίωμα να μην θέλει. Άρα λοιπόν, ποιος απόλυτος προορισμός, αφού ο άνθρωπος μπορεί να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Ο απόλυτος προορισμός έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, διότι έγινε στη συνέχεια δεχτός από τους οπαδούς του Καλβίνου και δημιούργησε κατά την άποψη ενός σπουδαίου Αμερικανού κοινωνιολόγου, του Max Weber, δημιούργησε το φαινόμενο του καπιταλισμού. Διότι κανένας δεν ξέρει, είναι προορισμένος για σωτηρία ή απώλεια. Ναι. Μέσα στην αγωνία του λοιπόν να μάθει τι είναι, πίστευαν ότι όποιον οι δουλειές πάνε καλά, επιβραβεύεται η αρετή του με το να του πάνε. Ο άφρον πλούσιος δεν τους διδάξει. Ναι. Βεβαίως τεράστιο λάθος. Πηγαίνανε καλά. Και εκ τούτου, γιατί στην Ελβετία ειδικά δημιουργήθηκε το φαινόμενο του καπιταλισμού, πώς ότι κανείς εργάζεται να αυξήσει τα κεφάλαιά του, χωρίς να υπάρχει ειδική ανάγκη που πρέπει να καλύψει. Δηλαδή, κυνηγάει το χρήμα για το χρήμα. Γιατί ενδομήχως πιστεύει ότι αν αυγατίζουν η περιουσία του, τόσο πιο καλά, τόσο κοντύτερα στον Θεό. Ακριβώς. Είναι αποδεκτός από τον Θεό. Τεράστιο λάθος, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς αγίους ανθρώπους να πεθαίνουν πάμπτωχοι και πλούσιους οι οποίοι δεν είναι καθόλου ενάρετοι. Ή λέει τώρα, οι πρώτοι θα έρθουν τελευταία και οι τελευταίοι οι πρώτοι. Ο Πελάγιος τώρα δίδαξε ότι η αμαρτία των πρωτοπλάστων έκανε κακό μόνο στους ίδιους και όχι στους απογόνους, αλλά παρά μόνο ως κακό παράδειγμα. Έκανε, δηλαδή, δεν κλείνω και ότι ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος έχει δυνάμεις να επιτύχει αφ' αυτού τη σωτηρία, έλεγε ο Πελάγιος. Η Θεία Χάρη μόνο βοηθητική σημασία έχει, πάλι καλά. Όπως το παράδειγμα του και η διδασκαλία του Χριστού. Έτσι λοιπόν,
δεν δεχότανε ότι το βάφτισμα λύνει το προβατικό αμάρτημα, το συγχωρεί το προβατικό αμάρτημα, όπως επίσης και δεν δεχότανε τον υπηροβαφτισμό. Ήταν άνευ αξίας ο υπηροβαφτισμός. Και βέβαια, αφού δεν πίστευε ότι λύνει το προβατικό αμάρτημα. Τελικά αυτή η απόψη, επίσης ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε εξ αρχής θνητός. Α, άλλο αυτό. Βέβαια, εξ αρχής θνητός, διότι δεν είναι, όχι, αφού ότι δεν ο είναι Θεός δηλαδή θάνατο, ο θάνατος συνέπεια της αμαρτίας. Αφού το λέει. Το λέει ο Θεός. Εάν φάγετε δεν θα πεθάνετε, αν δεν φάτε δεν πεθάνετε. Τώρα πώς... Δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο αυτοί. Δεν διαβάζουν, προσπαθούν με τη λογική να τα εξηγήσουν όλα. Δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο, σας λέω. Δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο. Αν διαβάζει το Ευαγγέλιο. Τέτοιο πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Καταδικάστηκε και ο πελαγιανισμός. Αφού ο θάνατος είναι απότοκος της αμαρτίας. Άρα δεν υπάρχει απαρχή ο θάνατος. Εμείς το λέμε αυτό τώρα. Εκείνος το ήξερε, το πίστευε. Το λέει η γέννηση μέσα. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί εμείς τώρα το έχουμε ερμηνεύσει σωστά. Εάν δεν το ερμηνεύσει σωστά, μπορεί να πει ό,τι θες. Και γι' αυτό και εμείς διαβάζουμε μεν την Αγία Γραφή, αλλά δεν την ερμηνεύουμε όπως θέλει ο καθένας. Υπάρχει η αντικειμενική και η κοινώς αποδεκτή, η πατρική ερμηνεία που έχει γίνει από Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και έχει το εχέγγυο της αγιότητος και της αληθείας και αυτήν μαθαίνουμε εμείς. Έτσι. Αυτήν, δεν, κάθεται ο καθένας να ερμηνεύσει όχι, βέβαια, ούτε γραφή, μπορεί να και απόδειξη ότι είναι επικίνδυνη η ερμηνεία της Αγίας Γραφής από κάθε άνθρωπο. Έτσι. Είναι ότι όλες οι αιρέσεις προήρθαν από καταρτισμένους κληρικούς ή λαϊκούς οι οποίοι όμως έβαλαν πρώτο το μυαλό τους. Το μυαλό όμως πλανάται. Έτσι είναι. Έτσι, ναι. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κύριε Χριστόδουλο. Ναι. Έχει πάρα πολύ περιεχόμενο. Σήμερα, όχι, και έχει το πάρα πολύ περιεχόμενο να μελετήσει κανείς το βάθος και τους συλλογισμούς που κάνει κάθε αιρετικός και πώς φτάνει σε λανθασμένα συμπεράσματα και μετά πώς έρονται τα λάθη αυτά από το Άγιο Πνεύμα που εκφράζεται μέσω των γνωμών των πατέρων. Ναι, αυτό παρακολουθήσαμε και σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε πιστεύω και στις επόμενες αιρέσεις και η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ναι, ενδιαφέρουσα, ναι. Γιατί εκεί πέρα επισέρχεται πλέον ο μονοφυσιτισμός που είναι είτε ανθρώπινος είτε θεϊκός, ότι υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις, ναι, ναι. Δύο απόψεις διαμετρικώς αντίθετες, ναι. και αυτό... αυτές οι απόψεις απεκρούστησαν από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος. Ναι. Αλλά ωστόσο ο μονοφυσιτισμός υπάρχει σαν αίρεση ακόμα και σήμερα. Υπάρχει, βεβαίως. Βεβαίως. Δυστυχώς. Επιβιώνει. Θα πρέπει να έχει εξαλειφθεί. Επιβιώνει σε δύο περιπτώσεις. Ναι. Στους μονοφυσίτες Αρμένιους. Αρμένιους. Και στους μονοφυσίτες Αιγύπτιους. Αιγυπτίους. Όχι Άραβες, γιατί λένε ότι οι μονοφυσίτες, πώς λέγεται η Αβυσσινία, ενώ εμείς είμαστε αντίφυσίτες, οι Αιθίωπες, οι Αιθίωπες είναι οι αυτόχθονες, ενώ οι Άραβες ήταν εισβολείς. Εκεί πιστεύω ότι η επιβίωση αυτή έγινε για λόγους πολιτικούς και όχι θρησκευτικούς. Ναι. Και επικρατεί, για να κλείσουμε εδώ, επικρατεί ακόμα η άποψη από ό,τι βλέπω, στους Αιθίωπες ιδίως που έχουν έρθει και στην Ελλάδα και λένε δεν έχουμε καμία διαφορά με τους Ορθόδοξους, ναι. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει διαφορά και ότι πρέπει να αναβαπτιστούν ή να αμυρωθούν ή κάτι τέτοιο να γίνει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό τους λέμε στους αδερφούς τους Αιθίωπες να κοιτάξουν καλύτερα το θέμα αυτό όσοι είναι στην Ελλάδα και να συντονιστούν με την Ορθοδοξία, ναι. Ό,τι λέει η Ορθοδοξία, διότι... δηλαδή όταν λέει σίγουρο... ο Φυσίτης ότι η Θεία Φύση απαρόφησε την ανθρώπινη. Δεν θυμίζεται... είναι στο ανθρώπινο λογικό είναι. Ανθρώπινο. Γιατί να μην υπάρχει συγχρόνως και ανθρώπινη φύση. Βέβαια. Με αυτά και αυτά φτάσαμε στο τέλος. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί φίλοι. Πιστεύω ότι κάποιοι διευκρινίζαμε. Ναι. Να ευχαριστήσουμε και τους αγαπητούς φίλους που έμειναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Και να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε το θέμα των αιρέσεων. Και να περάσουμε και στις πιο σύγχρονες αιρέσεις, έτσι, αργότερα. Σύγχρονες. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα.
για να πληροφορηθούν οι αγαπητοί φίλοι πόσες κορυφαίες σύγχρονες, εκτός από τον Ιαχωβισμό και τον Προτεσταντισμό, υπάρχουν και δρούν και στη χώρα μας ακόμα δυστυχώς. Υπάρχουν και Ινδουιστικές αιρέσεις. Βεβαίως, βεβαίως, πάρα πολλές. Και Βουδιστικές και, και αποκρυφιστικές και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε. Άκουσα, και εμείς ευχαριστούμε που σας είχαμε κοντά μας σήμερα. Χαίρετε, Κύριο. Χαίρετε.